Λέτα, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος του 2023 και με την προσδοκία της έλευσης Νεσονιάς. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές ανακοινώσεις συνεχίζονται, όχι βέβαια με μεγάλη ένταση, αλλά συνεχίζονται. Και εστιάζουμε σε κάτι που έχει να κάνει και με την επόμενη, με τη χρονιά μάλλον που έρχεται. Οπότε ξεκινάμε με τον κλάδο της πληροφορικής και τι γίνεται αναφορικά με τις προθέσεις, με την πρόθεση προσλήψεων. Με βάση τα στοιχεία της Manpower. Υπάρχει λοιπόν ένα αυξημένο ποσοστό στην πρόθεση προσλήψεων που φτάνει στο σύν 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2024 αναφορικά με τη ζήτηση στελεχών που θα επανδρώσουν τις εταιρείες του χώρου. Βέβαια, αφήνουμε να πούμε ότι παρατηρείται μία κόπωση στη ζήτηση με βάση τα στοιχεία που δίνει η Manpower. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ βλέπουμε τις ποσοστιαίες διακυμάνσεις αναφορικά με το πόσοι περιμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, φτάνει στο 29%, 18% αναμένουν μείωση και ένα πολύ μεγάλο επίσης ποσοστό, 47%, δεν θα προχωρήσει καμία αλλαγή στο εργατικό του δυναμικό, εστιάζοντας πάντα στο τομέα της πληροφορικής, αλλά και ένα 6%, που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, που ακόμα δεν ξέρει τι θα κάνει. Και μάλλον επίσης τονίζεται και στην μελέτη ότι δεν ξέρει και ποιος χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα διερευνά τι προσωπικό χρειάζεται και σε ποιες θέσεις. Πιο εξειδικευμένο δηλαδή, πια εξειδικευμένα στελέχη απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχει πλέον η Μαρία. Αυτό το συν 11% προκύπτει από την αφαίρεση του 29% που αναμένει αύξηση, αφαιρούμε το 18% που αναμένει μείωση και κρατάμε ένα καθαρό 11% που είναι και οι προοπτικές απασχόλησης. Ακριβώς. Και αν πάμε στην επόμενη κάρτα, είμαστε έτοιμοι, θα δούμε ότι αυτό. Να, βλέπουμε τώρα πώς εκκυμάνθηκε η ζήτηση σε όλο το 23, 27% Q1, συν 6% Q2, συν 39% στο Q3. Πολύ ψηλό ποσοστό, το υψηλότερο της χρονιάς που τελειώνει, συν 32% Q4. Λοιπόν, και πάμε στο 2024 με το μπλε χρώμα. Η εκτίμηση πρόθεσης πρόσληψης στελεχών στην πληροφορική είναι στο συν 11%. Αρκετά πιο κάτω όμως από το αντίστοιχο περσινό από το αντίστοιχο μάλλον πρώτο τρίμηνο του 2023. Λέτε αυτό το 11% θέλετε αφορά όλο το 24 ή το Q1 που σημαίνει το πρώτο τρίμηνο το του έτους? Το Q1. Το Q1. Το Q1. Πάντως μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση η διαφορά του 27 με το 11, δεδομένου του ότι ακούμε όλο και περισσότερο μέσα στο 23 ότι αυξάνονται οι ανάγκες για εργαζόμενους σε πάρα πολλούς κλάδους της αγοράς εργασίας. Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Δεν σημαίνει ότι φρενάρει ο κλάδος. Όπως μας λένε και όπως τονίζει και η μελέτη, αλλά και από το ρεπορτάζ που κάνουμε με τους ανθρώπους του χώρου, εμφανίζεται μια λογισμένη διόρθωση και ένα πάουζα, ένα διάλειμμα τέλος πάντων στη ζήτηση, ένα φρενάρισμα που έχει να κάνει κυρίως με τον προσδιορισμό των θέσεων εργασίας που απαιτούνται, δηλαδή ανασχεδιασμός, ανάγκη ανασχεδιασμού, διότι η μεγάλη έξαρση της ζήτησης που παρατηρήθηκε σε όλο το 2023, όπως βλέπουμε στα ποσοστά που έχουμε μπροστά μας, ήταν και συνέπεια της τρομερής αλλαγής που έγινε στην οικονομία εξαιτίας της πανδημίας. Δηλαδή, ο ψηφιακός κόσμος και ο ψηφιακός τομέας εκτοξεύθηκε. Εκτοξεύθηκαν και οι ανάγκες του, εκτοξεύθηκε και η ζήτηση για να επανδρωθεί. Πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη, πιο ισορροπημένη κατάσταση, γιατί και ο αναλογικός κόσμος επίσης βρίσκεται σε λειτουργία. Σωστά, εντάξει, σωστά. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και εδώ να συμπληρώσουμε και την είδηση των 5.000 αιτήσεων μόλις ανά 24 ώρο. Λέτα, θα μας δώσεις εσύ το περίγραμμα. Ναι. Είχαμε πει πριν από κάποιες ημέρες αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων, ειδικά στους ανθρώπους
που γίνεται από το Microsoft και το Regeneration και θα αφορούσε όχι μόνο νέα παιδιά, αλλά και ανθρώπους από τα 50 και πάνω. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή το follow-up, τέλος πάντων, το τι έγινε από αυτό το πρόγραμμα, από τις αιτήσεις, για 1.000 θέσεις έχουν ήδη κατατεθεί 5.000 αιτήσεις και αυτό έγινε μάλιστα μέσα στις 24 πρώτες ώρες. Εγώ εδώ θα πω δημόσια τη δική μου προσωπική εμπειρία. Στο email μου, το προσωπικό της εφημερίδας, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα που μου λέγανε: μπορείτε, κυρία Καλαμαρά, να μας πείτε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα που ακούσαμε ή και διαβάσαμε και στην αυτεμπορική. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το έντονο ενδιαφέρον από τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει, Λέτα, ότι υπάρχει δίψα από εργαζόμενους οι οποίοι είναι και στη μέση ηλικία, δηλαδή άνω των 50 ετών, για να προλάβουν τις εξελίξεις τις τεχνολογικές της εποχής. Αλλά εδώ ίσως να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή προγράμματα ή επαρκή ενημέρωση για τα προγράμματα που τρέχουν. Όλοι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα όσα επισημαίνεις. Έτσι ακριβώς είναι. Το λέει και το διαπίστωσε και η Microsoft και το διατυπώνουν και το Regeneration, ότι πλέον ο κόσμος δείχνει ότι έχει ανάγκη από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και κατάρτιση και ανταποκρίνεται. Δεν είναι αδιάφορος. Δηλαδή επιδιώκει να αποκτήσει αυτά τα προσόντα που απαιτούνται, έτσι ώστε να απορροφηθεί ευκολότερα σε θέσεις εργασίας και με καλύτερες αμοιβές. Και να συνδέσω εδώ και μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε κάνει με τη Μαρία στον κύριο Ζερβάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Νεοφυών Εταιριών, startups, τεχνολογικών startups δηλαδή. Μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube αυτή τη συνέντευξη. Και μας είπε η Μαρία, αν θυμάσαι, τον είχες ρωτήσει εσύ, ποια πιστεύει ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και είχε πει ότι κανένα επάγγελμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο του μέλλοντος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κανένα επάγγελμα δεν θα είναι αρκετό να το σπουδάσεις μία φορά. Θα πρέπει όλα να τα ξανασπουδάζεις και να αυξάνεις συνέχεια τα σκύλ σου. Νομίζω ότι αυτό είναι άλλη μία... Είναι η αρχή. Ναι. Είναι η αρχή αυτού που έπεται. Η ερώτηση ήταν τι να συμβουλεύσουμε τους νέους ανθρώπους ή τα παιδιά μας, αν μη τι άλλο. Αυτό που είπε ξεκάθαρα ο κύριος Ζερβάκης είναι αυτό που λες τώρα, Παύλο, ότι θα αλλάξουμε επαγγελματικό προσδιορισμό πολλές φορές. Αν όχι εμείς, η νέα γενιά δεν θα ξεκινάει με ένα επάγγελμα και θα τελειώνει με αυτό. Θα είναι 3 ή 4 φορές, μας είχε πει. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες φορές είχε πει. Ένα αλλά... πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Και αυτή η διάθεση του κόσμου να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα νομίζω πιστοποιεί ακριβώς αυτό. Ότι περνάει και στην κοινωνία αυτή η τάση. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έχει ανάγκη να κάνει το upskilling το λεγόμενο. Ναι, δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε μπροστά σε αδιέξοδο και έχουμε πει και ότι και εμείς στη δική μας δουλειά στην δημοσιογραφία οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και μας ξεπερνάει. Ξεπερνάει ό,τι γνωρίζαμε ως δεδομένο και κανονικό. Πάμε τώρα σε άλλη είδηση που πολύ ήχηρο το deal της ΔΕΗ ανανεώσιμες με τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά. Πες μας το διατάφτατο από πίσω, Λέτα. Ακριβώς τώρα περνάμε σε ένα πολύ ωραίο επιχειρηματικό νέο που έχει να κάνει στον τομέα της ενέργειας και δείχνει και το δυναμισμό και τον καλπασμό μάλιστα της ΔΕΗ, που δεν ανακόπτει σε ρυθμό. Δηλαδή από τη μία κίνηση επιχειρηματική πάει στην άλλη, εμπλουτίζοντας την γκάμα των υπηρεσιών που θέλει να διαθέσει στο κοινό, αλλά έχοντας πάντα ως βάση τον τομέα της ενέργειας. Εδώ λοιπόν εντάσσεται και αυτή η συμφωνία της ΔΕΗ ανανεώσιμες με τον Όμιλο Κοπελούζου και Σαμαρά για την απόκτηση της εταιρείας Τρακική Αιωλική και την είσοδο, τη διείσδυση της ΔΕΗ ανανεώσιμες στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Να πούμε ότι σήμερα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και στις χρηματιστηριακές τύλες και τις λίγο πιο έτσι σχολιογραφικές χρηματιστηριακές τύλες τονίζεται και αναλύεται και αυτή η συμφωνία, δίνοντας τα εύσημα στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ανανεώσιμες, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαύρο, ο οποίος φαίνεται είναι από το 2019, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή τη θέση, και φαίνεται ότι ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης και διείσδυσης της εταιρείας, της ΔΕΗ ανανεώσιμες, σε αυτό που ονομάζεται εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην ανάληψη πρωτοβουλειών για την απόκτηση ενέργειας μέσα από τα υπεράκτια πάρκα.
Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να μπούμε στην επόμενη είδηση που έχει πάλι σχέση με την ενέργεια. Η οποία σχετίζεται. Να δούμε που είμαστε στο δίκτυο της EY με μια έρευνα που έχει κάνει. Ακριβώς. Και λοιπόν εδώ έρχομαι να πώς επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα επιχειρηματικά με τη θέση της χώρας στο χάρτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έρχεται λοιπόν η Αστεγιάν και λέει ότι η Ελλάδα έχει βελτιώνει την παρουσία της όσον αφορά τον προσαρμοσμένο δίκτυο ελκυστικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή δείχνει ότι ενσωματώνει πολύ γρήγορα αυτό το μοντέλο ενέργειας και αυτό φαίνεται από τις μελέτες που κάνουν οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί. Να πούμε ότι αυτός ο εξαμηνιαίος δείκτης περιλαμβάνει 40 οικονομίες ανά τον κόσμο και ο ανανεωμένος, στη γενική κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση, δηλαδή είναι μέσα στην πρώτη εικοσάδα. Την κατάταξη τώρα που έχει να κάνει με τον προσαρμοσμένο δείκτη, η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση. Λοιπόν, και μάλιστα τονίζεται ότι είναι μία θέση που επιβεβαιώνεται κατά την συστηματική καταγραφή αυτών των επιδόσεων από την Έστερ Γιάνγκ. Λέτα, αναλύεται μέσα στην έρευνα αυτή ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν μία χώρα ελκυστική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, είναι η πολιτική που ακολουθεί και η επιχειρηματική εξέλιξη όσον αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050. Επομένως, αυτή η εξέλιξη καταγράφεται. Τη μετρούν με τους δείκτες που διαθέτουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί στη διάθεσή τους, που έχουν στη διάθεσή τους και αποτυπώνεται το τελικό συμπέρασμα, δηλαδή κατά πόσον η κάθε μία οικονομία δείχνει πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι άσχημη, λέτε, η 18η θέση, αν αναλογιστούμε πόσο μικρή χώρα είμαστε και εδώ στις πρώτες θέσεις είναι κολοσσοί, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ενδοχώρα της Κίνας, η Ινδία, η Γαλλία, η οποία προχωράει σε ανανεώσιμες πηγές αξιοποιώντας και τα πυρηνικά της εργοστάσια. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία και η Ισπανία, όσο μπορώ να δω. Η αλήθεια είναι ότι καλά τα πάμε, αργούμε να μπούμε στα καινούργια σχέδια, αλλά όταν μπαίνουμε έχουμε μια σχετική ταχύτητα. Τώρα το επόμενο στοίχημα είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, και με τον καλεσμένο μας λίγο μετά τις 10 αναλυτικότερα. Μόνο να πω το εξής, γιατί έχει πολύ σημασία και αν θέλετε να το θέσετε και ως ερώτηση, σύνομαι που το κάνω αυτή την επισήμανση. Το κόστος είναι πολύ σημαντικό. Έχει επιβαρυνθεί το κόστος όμως στην δημιουργία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό το λέει μέσα και η Έστερ Γιάνγκ. Και είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Διότι ενώ υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχουν και οι δυνατότητες, οι γεωλογικές, οι κλιματολογικές, οι εδαφολογικές. Το κόστος είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι επιβαρύνει το τελικό παραγόμενο ενεργειακό προϊόν. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Μάλιστα. Για πάμε στις επόμενες επιμέρους επιχειρηματικές. Πολύ πολύ γρήγορα. Εισηγμένη εταιρεία Epsilonet. Υπάρχει μια αναδιάταξη εδώ στον όμιλο της Epsilonet και της θηγατρικής επίσης και στη Space, που αυτές οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια. Η Epsilonet ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόκτηση του τμήματος από την Singular Logic, που είναι η θηγατρική της Space Ellas, και αφορά το integration, τις πωλήσεις και το customer support και software για το εμπόριο, αλλά και για τις επιχειρήσεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Είναι μια επιχειρηματική ολοκλήρωση που είχε ανακοινωθεί πριν από καιρό και τώρα λαμβάνει σάρκα και οστά. Και μια ακόμα επιχειρηματική είδηση που αφορά τη Lambda Development. Πώλησε η Lambda Development ένα κτηριακό συγκρότημα
στην Κωτιάς ΑΕ έναντι 19,4 εκατομμυρίων ευρώ και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεσή μας, είναι ένα προσύμφωνο αυτό. Το deal θα ολοκληρωθεί στο πρώτο διάστημα, στο πρώτο τρίμηνο του 2024 και θα αποφέρει στα ταμεία λογιστική υπεραξία στην Lambda Development 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά επίσης αυτά τα ποσά, αυτό το ποσό θα διατεθεί και προς μείωση του συνολικού δανεισμού. Αυτή είναι η εικόνα. Λέτα, σε ευχαριστούμε. Αύριο, τελευταία εργάσιμη μέρα, για να μας δώσεις τα τελευταία deal στις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις πριν ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος. Καλή συνέχεια. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.